Λοιπόν, περνάμε τώρα από το θεωρητικό μοντέλο στην πρακτική και θα δούμε χαρακτηριστικά παραδείγματα από spin-off εταιρείες και από startup εταιρείες, από συγκεκριμένα αντικείμενα και από ανθρώπους που ξεκίνησαν μέσα από το πανεπιστήμιο, από το τμήμα. Ξεκινάμε λοιπόν με την εταιρεία Έδασης, η οποία αναπτύχθηκε ουσιαστικά σε ένα καινοτόμο λογισμικό προσομοίωσης μέσα στην εταιρεία και βασίζεται σε μία μέθοδο η οποία βγήκε μέσα από, από το διδακτορικό, από έρευνα που έγινε μέσα στο πανεπιστήμιο, των συνοριακών στοιχείων. Και θα μας την παρουσιάσουν ο Γιώργος Μπόντσιος και ο Γιώργος Μπουζιανάς και ο Μιχάλης Δημόπουλος. Αυτοί είναι οι τρεις. Θα μας την παρουσιάσει ο Γιώργος Μπουζιανάς. Yeah, ναι. Καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω συγχαρητήρια στην Οργανωτική Επιτροπή του ΣΦΥΜΗ για την άψογη διοργάνωση, αλλά και για την ευκαιρία που μας προσφέρουν με αυτή την ομιλία. Ονομάζομαι Γιώργος Μπουζιανάς και είμαι ένας και εκπροσωπώ την ένταση. Είμαστε μια high-tech startup company και ειδικευόμαστε στον χώρο του simulation software. Θα αναφέρω στην πορεία τι είναι simulation software. Για να πω την αλήθεια, οργάνωσα την ομιλία μου σκεφτόμενος περισσότερο τι θα ήθελα να ακούσω, από έναν εκπρόσωπο μια startup εταιρεία, αν ήμουν στη θέση σας. Η θέση σας είναι αυτή στην οποία ήμουν εγώ πριν από μερικά χρόνια, φοιτητής του τμήματος. Στην πορεία πήγα φαντάρος και μετά έκανα το διδακτορικό μου στο τμήμα, στον τομέα του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Αργότερα βρέθηκα μπροστά στο δίλημα, όπως πολλοί, τι να κάνω τώρα στη ζωή μου. Το οποίο εξελίχθηκε στο ερώτημα. Τελικά, τι είναι αυτό το οποίο μου αρέσει περισσότερο να ασχολούμαι. Τι είναι αυτό το που αγαπώ και θέλω να κάνω. Μέσα στα χρόνια του διδακτορικού, κάπως προέκυψε η ιδέα μέσα μου ότι θα ήθελα να κάνω κάτι δικό μου. Εκεί πέρα με πλησίασε ο συνεργάτης, ο οποίος θα μιλήσει στη συνέχεια, και μου πρότεινε να ξεκινήσω μια εταιρεία, η οποία θα δικευόταν στον τομέα στον οποίο έκανα διδακτορικό. Και έτσι προέκυψε η ένταση. Η ομιλία χωρίζεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο θα πω λίγα πράγματα γενικά, τεχνικά, σχετικά με το τι κάνουμε και στο δεύτερο στάδιο κάποια γενικά πράγματα σχετικά με το επιχειρήν. Όπως ανέφερα, είμαστε μια εταιρεία η οποία κάνει λογισμικό. Το λογισμικό μας προβλέπει τη συμπεριφορά φυσικών φαινομένων. Ένα από τα φυσικά φαινόμενα τα γενικά είναι ο ηλεκτρομαγνητισμός. Παραδείγματος χάρη, σκοπεύουμε να προβλέψουμε τη συμπεριφορά ενός κινητού τηλεφώνου. Θα θέλουμε να δούμε πώς θα τηνοβολήσει το καινούριο iPhone πριν κατασκευαστεί, για να μην έχει τα προβλήματα που είχε το iPhone 4 όταν κατασκευάστηκε και αποσύρθηκαν πολλά κομμάτια από την αγορά. Θέλουμε να προβλέψουμε πώς θα συμπεριφερθεί ο καινούριος επεξεργαστής της Intel πριν αυτή τον κατασκευάσει. Αυτό κάνουμε σαν εταιρεία, αυτή είναι η εφαρμογή μας. Η βάση μας είναι τα μαθηματικά, η φυσική, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και φυσικά πολύ προγραμματισμός. Επομένως, λύνουμε τις εξισώσεις του κυρίου που βλέπετε στην οθόνη και θα ήθελα να, και μεταξύ των άλλων, αυτό το οποίο κάνουμε είναι στην καθημερινότητά μας να υπολογίζουμε ολοκληρώματα τέτοιου είδους. Αυτό το λέω για να χαλαρώσετε όσοι σας αρέσει ο λογισμός και θα μπορούσε να συνεχίζει να σας αρέσει και να ασχολείστε με αυτό. Έχει κάπου εφαρμογή τελικά. Αυτά είναι τα γενικά τεχνικά. Ασχολούμενος με το επιχειρήν, έμαθα 7 πράγματα. Το πρώτο πράγμα που έμαθα ήταν ότι και το οποίο κατάλαβα είναι ότι το επιχείρημα δεν έχει να κάνει με τίποτα με αυτά τα οποία είχα ακούσει εγώ στο πανεπιστήμιο. Είναι μια παρεξηγημένη έννοια στην Ελλάδα και όταν εμείς ακούμε για επιχειρηματίες, στο μυαλό μας έρχονται άνθρωποι οι οποίοι πέτυχαν κάνοντας διάφορες κομπίνες, άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν λίγο και κερδίζουν πολλά λεφτά και άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν λεφτά με παράνομες δραστηριότητες ή δεν ξέρω εγώ με ποιον άλλο τρόπο. Αυτό δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Το επιχειρήν σε μια startup είναι ένα extreme sport, το οποίο είναι extreme sport, το οποίο
το οποίο δεν είναι εύκολο και απαιτεί πολλή δουλειά. Τα συστατικά του είναι το μεράκι, η δουλειά και να αγαπάς αυτό που κάνεις. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα το οποίο χρειάζεται να κάνουμε είναι να ασχοληθούμε με το τι μας αρέσει στη ζωή μας, τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε, τι είναι αυτό το οποίο αγαπάμε και εκεί που θέλουμε να επενδύσουμε το χρόνο μας. Το δεύτερο πράγμα που έμαθα ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε μια εταιρεία είναι οι άνθρωποι της. Άρα λοιπόν, αν θέλετε να ασχοληθείτε με αυτό το άθλημα, βρείτε με ποιους θέλετε να συνεργαστείτε. Με αυτούς θα βρίσκεστε τον περισσότερο χρόνο της ζωής σας. Το μεγαλύτερο στοίχημα που έχουν να παίξουν οι άνθρωποι σε μια εταιρεία startup, είναι να μην μαλώσουν μεταξύ τους. Η βάση μιας συνεργασίας είναι η εμπιστοσύνη και αυτή χτίζεται κάθε μέρα και χτίζεται σιγά-σιγά. Τρίτον, το να φτιάξει κάποιος μια εταιρεία είναι δουλειά ευθύνης. Ξεκινάει από ευθύνη και καταλήγει σε ευθύνη. Η ευθύνη βρίσκεται σε δύο τομείς. Πρώτον, στην αξιοπιστία της δουλειάς που κάνουμε. Αν εγώ φτιάχνω λογισμικό, πρέπει αυτό το οποίο κάνω, το οποίο λέω ότι κάνει, να το κάνει όντως. Δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε ούτε τον εαυτό μας, ούτε τους όποιους πελάτες μας. Και το δεύτερον, η ευθύνη βρίσκεται ως προς τους συνεργάτες μας. Ο επιχειρηματίας καλείται να χτίσει ένα περιβάλλον στο οποίο θα ευημερήσει ο ίδιος και οι συνεργάτες του. Εκεί πέρα οι άνθρωποι θα ασκήσουν τη δημιουργικότητά τους, εκεί πέρα θα γίνουν μια ομάδα, εκεί πέρα θα αναπτύξουν τις δραστηριότητες και τα ταλέντα τους. Άρα λοιπόν, ο επιχειρηματίας πρέπει να είναι και λίγο προπονητής, coach, πρέπει να είναι και λίγο μπαμπάς, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να μάθει πώς να είναι ηγέτης. Και ηγέτης σημαίνει αυτός ο οποίος ξέρει να δίνει, να βάζει πρώτα τον διπλανό του και μετά το συνεργάτη του και μετά τον εαυτό του. Το τέταρτον είναι η ιδέα. Η ιδέα είναι μια πολύ παρεξηγημένη έννοια. Πολλοί νομίζουν ότι θα τους έρθει κάποια αναλαμπή και θα την εφαρμόσουν και θα γίνουν πλούσιοι. Αυτό δεν ισχύει. Οι ιδέες γεννιούνται μέσα σε ένα περιβάλλον. Μέσα σε ένα περιβάλλον σκέψης και κάτω από συγκεκριμένα ρυθίσματα. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να έχω μια ιδέα σχετικά με την καλλιέργεια της ντομάτας, γιατί δεν είμαι γεωργός. Επομένως, η ιδέα είναι πολύ σημαντικό, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι η υλοποίησή της. Και η υλοποίησή της σημαίνει... Η υλοποίησή της έχει να κάνει με την υπομονή και την επιμονή που θα δείξουμε. Επομένως, με το πόσο πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε και πόσο το αγαπούμε. Ας πω ένα παράδειγμα. Προκειμένου να βρει κάποιος μια ιδέα, πρέπει πρώτα να δει τι ανάγκες υπάρχουν. Η ιδέα στηρίζεται στην ανάγκη. Ο φούρναρης έχει μια βιώσιμη επιχείρηση. Γιατί έχει μια βιώσιμη επιχείρηση? Γιατί εμείς τρώμε ψωμί. Έχουμε εμείς όλη την ανάγκη να φάμε ψωμί και ο φούρναρης έχει μια βιώσιμη επιχείρηση. Άρα λοιπόν, αν θέλετε να βρείτε καλές ιδέες, ξεκινήστε από το τι ανάγκες έχετε εσείς οι ίδιοι. Δείτε τι ανάγκες έχουν διπλανοί σας και αν θέλετε να ασχοληθείτε με μια εταιρεία η οποία θα έχει αντικείμενο μηχανικού, δείτε τι ανάγκες έχει η βιομηχανία. Πέμπτον, εδώ πέρα είναι ένα θέμα το οποίο είναι controversial. Τα λεφτά δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή. Την επιχειρηματικότητα κάποιος μπορεί να ασκήσει για πολλούς λόγους. Ένας είναι επειδή θέλει να γίνει πλούσιος, άλλος επειδή θέλει να κάνει απλώς βιοπορισμό, κάποιος επειδή το βλέπει αυτό ως τρόπο ζωής. Για μένα τα λεφτά είναι περίπου όπως και οι βαθμοί στο πανεπιστήμιο. Αν κάποιος κυνηγάει τους βαθμούς στο πανεπιστήμιο, θα κάνει δυστυχισμένες σπουδές. Μπορεί να πετύχει, να κάνει καλές σπουδές, αλλά θα είναι δυστυχισμένος. Αφήστε τα λεφτά να προκύψουν όπως προκύπτουν και οι βαθμοί. Αυτός ο οποίος κάνει καλές σπουδές, οι βαθμοί δεν γίνεται να μην προκύψουν. Το έκτο έχει να κάνει με την τεχνική κατάρτιση. Εμείς είμαστε μια εταιρεία μηχανικών. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι η τεχνική κατάρτιση. Αν εγώ θέλω να φτιάξω ένα λογισμικό το οποίο λύνει ηλεκτρομαγνητικά πεδία, αλλά δεν ξέρω ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, πώς θα το φτιάξω? Άρα λοιπόν, ο μηχανικός είναι άνθρωπος ο οποίος προσφέρει λύσεις φτιάχνοντας μηχανές. Άρα λοιπόν, ως εργαλεία του έχει τα μαθηματικά, τη φυσική και εμείς έχουμε και τον προγραμματισμό. Άρα λοιπόν, ναι, τολμώ να πω ότι τα παιδεία και οι λογισμοί είναι κάτι το οποίο θα μας χρειαστεί στη δουλειά μας. Τελευταίο και αρκετά γενικό, εμείς τι κάνουμε στην καθημερινότητά μας? Δοκιμάζουμε και αποτυγχάνουμε. Δοκιμάζουμε ξανά και ξανά και αποτυγχάνουμε ξανά και ξανά. Και μέσα από όλα αυτά, μέσα από όλα τα λάθη, μαθαίνουμε τα σωστά.
Οι Αμερικάνοι λένε ότι ο επιτυχημένος επιχειρηματίας έχει αποτύχει κατά μέσο όρο 2,7 φορές και μάλιστα φοβούνται αυτόν ο οποίος πέτυχε με την πρώτη. Άρα λοιπόν, δοκιμάστε, κάντε λάθη και μέσα από αυτά μάθετε και προχωρήστε. Και εμείς αυτό κάνουμε. Μέσα από τα λάθη προχωρούμε, μαθαίνουμε και προχωρούμε. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι το επιχειρήν είναι συναρπαστικό άθλημα, μέσα από το οποίο θα γνωρίσετε τον κόσμο και πάνω απ' όλα θα γνωρίσετε τον εαυτό σας. Δοκιμάστε το, τολμήστε το. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο και νομίζω το γεγονός ότι συνδέει την προηγούμενη του εμπειρία ως φοιτητής με την τωρινή εμπειρία ως επιχειρηματίας και συνεχίζει να είναι και ερευνητής, είναι ίσως ιδανική περίπτωση ότι μπορούν να συνδυαστούν αυτά τα πράγματα μαζί. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Ναι, παρακαλώ. Στο βάθος εκεί. Η ομιλία συνεχίζεται, έχει και δεύτερο μέρος. Ναι, αλλά επειδή έχει σημασία σε αυτό. Εντάξει. Ναι. Καλησπέρα. Πιθανόν να το καλύψει το δεύτερο μέρος. Sorry, δεν το κατάλαβα αυτό. Απλά ήθελα να μας πεις μερικά πράγματα για το ποια βήματα ακολούθησες εσύ για να φτάσεις στην εταιρεία σου, στη φάση αυτή που βρίσκεστε και σε τι σημείο βρίσκεστε τώρα. Αυτό θα το απαντήσουμε και οι δύο μετά το δεύτερο ομιλία. Είναι ωραία ερώτηση. Ευχαριστώ. Εντάξει, προχωράμε στη δεύτερη ομιλία και όλες τις ερωτήσεις μαζί. Δεύτερη ομιλία θα την παρουσιάσει ο Γιώργος Μπόντζιος, που είναι πάλι στην ίδια... Ακούγομαι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ το συνέδριο του ΣΦΥΜΗ, που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία να παρουσιάσουμε. Ακούγομαι ή μικροφωνίζει? Ωραία. Λοιπόν, πρώτα δύο σχόλια. Το ένα είναι, δεν το είχα προετοιμάσει. Βλέποντας την ομιλία του Μανώλη, να πω ότι αυτά που είδατε σε σχέση με αυτά που είπε για το ειδικότερα για το value canvas proposition, είναι κάτι που εφαρμόσαμε και εμείς οι ίδιοι τώρα τελευταία για ένα καινούργιο προϊόν που ετοιμάζουμε. Άρα δεν είναι κάτι το τελείως θεωρητικό αυτό που είπε. Το έχουμε εφαρμόσει στην πράξη. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι η παρουσίαση είναι στα αγγλικά γραμμένη, όχι γιατί έχω κάποιο ειδικό κόλλημα με τα αγγλικά, αλλά επειδή η γραμματοσειρά που διάλεξα δεν βγαίνει καλά στα ελληνικά και δεν είχα χρόνο να τα αλλάξω. Λοιπόν, εγώ δεν ήρθα εδώ σήμερα για να σας πω πόσο εκπληκτικοί είμαστε εμείς ή πόσο εκπληκτική είναι η εταιρεία που έχουμε. Εγώ ήρθα εδώ για να σας δείξω πόσο εκπληκτικοί είστε εσείς. Εσείς και δεν το έχετε καταλάβει. Για να το πετύχουμε αυτό, θα ταξιδέψουμε λίγο, θα κάνουμε ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο. Με την μηχανή της έντασης που έχουμε εφεύρει και κατασκευάσει εμείς, την έχουμε στο backstage, θα την ενεργοποιήσουμε τώρα και θα πάμε λίγο πίσω να δούμε, σκέφτηκα να τα δούμε μέσα από την δική μου την ιστορία, το πώς ήμουν εγώ φοιτητής και τα λοιπά, όπως είπε ο Γιώργος, και να φτάσουμε στο συμπέρασμα να δούμε γιατί είστε τόσο εκπληκτικοί. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να την ενεργοποιήσουμε. Ποιος ήταν ο κωδικός? Ενεργοποίηση μηχανής. Ενεργοποίηση. Συντονίζει με τη φωνή μου. Ενεργοποίηση μηχανής. Ωπς, έγινε ένα λάθος, συγγνώμη. Είναι ακόμα σε beta version, γι' αυτό. Δεν ήθελα να πάει τόσο πίσω. Μισό λεπτό να την προγραμματίσω. Λοιπόν, μηχανή, θα δείξεις πρώτα πώς ήμουν φοιτητής. Δεύτερον, πώς ήμουν υποψήφιος διδάκτορ. Και τρίτον, όταν τελείωσε το διδακτορικό, εντάξει. Λοιπόν, θα το κάνω manually, γιατί η μηχανή έχει ένα πρόβλημα. Λίγο για τον ήχο. Να είμαστε σίγουροι θα παίξει. Ακούγεται? Είναι πολύ? Άμα δεν ακούγεται, μισό. Μου χάλασες τώρα το τέτοιο. Λοιπόν. Γιώργο, θα έρθεις, Γιώργο. Δεν ακούγεται.
Εντάξει. Ναι. Για δες, παίζει. Καλά, εντάξει, μια συνέλευση είχαμε, ωραία. Δεν το ήξερα, sorry. Πες μας λίγα πράγματα για το παρελθόν. Πώς ήταν τότε? Ποιο πάει να φάει, φίλε. Πέρασε στον άνθρωπο σαν γυναίκα, τα βρούμε καλά. Καλά, άσε τη γυναίκα. Πες μας πώς πέρασε στο τίμι. Θύμουσες τώρα, κάτσε να κάνω ένα τσιγάρο. Όχι τσιγάρο, δεν επιτρέπεται στην αίθουσα. Σβήστο. Ναι, ξέχασε, εσύ στο μέλλον λέγεται για την απαγόρευση του τσιγάρου. Εντάξει, τέλος πάντων. Ξεκίνησα λοιπόν τη σχολή. Ναι. Μπαίνω λοιπόν μηχανικός. Ναι. Λογισμός 1, λογισμοστία, φαρμακεία, μαθηματικά. Καταλαβαίνω. Και ελεφάνωστο. Πάω τη γραμματεία, λέει και λέω, είμαστε. Τι είπε. Του ναι. Και. Τέλος πάντων, κάπου στην πορεία βρήκα τα ενδιαφέροντά μου. Ναι, και μετά. Θέματα. Εσύ δεν είσαι το μέλλον. Ναι, από το μέλλον. Αριστερά. Oh, καλά, κάτσε. Καλά, άστο. Λοιπόν, τέλος πάντων ακολούθησε μετά το κλασικό ορκομασία στο πάρτι και τα λοιπά και περνάμε, γίναμε υποψήφοι διδάκτορες. Πάμε πάλι μπροστά λίγο. Για την απαγόρευση, τέλος πάντων. Μπαίνω λίγο ένα χρονικά, λες και πάω και ελεφάνωστο. Πάω την γραφούλη. Πάω κάπου στην πορεία, βρήκα τα ενδιαφέροντα. Εσύ δεν είσαι το μέλλον. Κόψτε τον. Λοιπόν, πάμε στο υποψήφιο διδάκτορα. Γιώργο! Προς τι περισπασμός. Συγγνώμη. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Θα σου πω στην κυρία Ελληνική, προς τι ενόχληση. Μια ερώτηση θέλω. Ναι. Εσύ είσαι. Ναι. Και πώς κατήντησες έτσι. Τι είναι αυτά. Και ποιοι είναι αυτοί εκεί πέρα που μιλάς. Σε ένα συνέδριο είμαστε, άστο αυτό, να σε ρωτήσω κάτι. Καλά, δεν παρατηρείς το ουσιώδες εγχείρημά μου που εκπονώ προσωμιωτικές διαδικασίες. Τέλος πάντων, έτσι κι αλλιώς οι προσωμιώσεις καθυστερούν πάρα πολύ. Το ξέρω. Επομένως, έχω λίγο χρόνο. Πείτε μου, τι θέλετε. Τι θα κάνεις στο διδακτορικό σου, τι σκοπό έχεις. Αυτό είναι εύκολο. Για αρχή θα πάρω το Νόμπελ. Μετά. Θα φέρω τεχνολογική και επιστημονική επανάσταση. Κατάλαβα. Μετά θα αλλάξω τον κόσμο. Ναι. Και μετά θα καλύψει μέσα εσωτερικού και εξωτερικού. Ναι. Θα δημιουργηθούν τα υπερπανεπιστήμια. Καλά. Πάμε στο τρίτο στάδιο. Γιώργο! Γιώργο! Τι λέτε? Για πες, τελικά το πήρες το Νόμπελ. Καλά. Στην πορεία το ξανασκέφτηκα. Λέω. Ποιο τρέχει τώρα σε μαρετές από μέσα και εκκλησίες. Σε καταλαβαίνω, ναι. Όχι, και... δεν είναι κακομένος που λέω κάποιος. Αλλά τελικά αποφάσισα να το αφήσω στους άλλους. Και τελικά τελείωσε το διδακτορικό. Τελικά στρέφηκα, ναι. Τελείωσε το διδακτορικό. Ξανά ακομουσίες, ξανά πλέγια. Και τότε ήρθε η ώρα της δεύτερης μεγάλης απόφασης. Να μείνω ή να φύγω. Όσο φορτώνει αυτό, να ευχαριστήσω τα παιδιά, τον Οδυσσέα και τον Ορέστη, που βοήθησαν στο βίντεο αυτό. Κολλήσαμε λίγο. Ωραία. Λοιπόν, και φτάνουμε στη μεγάλη απόφαση να μείνω ή να φύγω. Αυτό μια απόφαση, μια ερώτηση μάλλον, που θα απασχολήσει ή απασχολεί πολλούς από εσάς αυτή τη στιγμή ή στο μέλλον όταν ακριβώς τελειώσετε. Έπρεπε λοιπόν τότε να απαντήσω εγώ, μετά από όλα αυτά που πέρασα, σε αυτό το ερώτημα. Πώς θα απαντούσα, σκέφτηκα μηχανική είμαστε, πρέπει να δώσουμε μια λύση. Πώς θα δώσουμε αυτή τη λύση, ένας αποδοτικός τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι να δούμε τι κάνανε οι συνάδελφοι. Βλέπω, κάθισα λοιπόν και σκέφτηκα τι έκαναν οι συνάδελφοί μου, αυτοί που έφυγαν. Ο ένας αυτή τη στιγμή εργάζεται σε ερευνητικό ιστιτούτο στη Γαλλία.
Ο άλλος σε πολυεθνική στη Γερμανία. Ο άλλος σε πολυεθνική στην Αυστρία. Ο άλλος στον Καναδά και πάει λέγοντας. Όσοι λοιπόν έφυγαν, όσοι τόλμησαν να κάνουν το βήμα να φύγουν, πέτυχαν. Και οι κόποι τους, οι γνώσεις τους, αυτές που απέκτησαν, αναγνωρίστηκαν και αυτή τη στιγμή ανταμείβονται με υψηλούς μισθούς. Άρα είχαμε 100% επιτυχία σε όλους αυτούς που σκέφτηκαν. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό δείχνει πόσο εκπληκτικοί ήταν αυτοί που κατάφεραν και πέτυχαν. Τι κοινό είχαν όλοι αυτοί? Ήταν όλοι Έλληνες, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί. Αυτό λοιπόν αποδεικνύει πόσο εκπληκτικοί ήταν αυτοί, άρα πόσο εκπληκτικοί είστε όλοι εσείς. Αλλά δεν το έχετε αντιληφθεί ακόμη. Τότε άρχισα να αντιλαμβάνομαι και εγώ το μεγάλο λάθος. Ποιο είναι αυτό το μεγάλο λάθος που ισχύει στην Ελλάδα? Το μεγάλο λάθος είναι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Ποια είναι η μεγαλύτερη παραγωγική δύναμη στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Για πείτε μου τις δύο λέξεις που έρχονται τις πρώτες στο μυαλό. Όταν λέμε ο παραγωγικός τομέας που θα μας πάει μπροστά, ποιες είναι οι δύο λέξεις που έρχονται στο μυαλό? Τουρισμός και ναυτιλία, ναι, εντάξει, και αγροτικός. Και... Άρα, δύο τομείς που μας έρχονται πρώτους, γιατί αυτούς μάθαμε, είναι ο αγροτικός τομέας και ο τουρισμός. Σωστά. Αυτοί είναι οι δύο μεγαλύτεροι παραγωγικές δυνάμεις. Πολύ σωστά. Οπότε, θέσουμε όρια στις προσδοκίες μας, αν έχουμε μικρές προσδοκίες, αν βάλουμε όρια στο περιόριστο. Για να δούμε γιατί. Πώς είναι η καλλιεργήσιμη έκταση της Ελλάδας? Δεν έχω ιδέα, το βρήκα στο Wiki. Είναι 32.000 χιλιόμετρα, τετραγωνικά. Αυτά είναι, δεν έχει άλλα. Ακόμα και αν φυτέψουμε μέχρι το τελευταίο εκατοστό γης, ακόμα και αν φυτέψουμε και στα πεζοδρόμια και στις γλάστρες και παντού, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Αυτά είναι. Για να μην έρθουμε και σε σύγκριση με το τι παιδιάδες έχουν άλλες χώρες. Στον τουρισμό. Έστω λοιπόν ότι πόσους χωράμε, 1 εκατομμύριο, 2, 5, 10, έστω ότι βάζουμε τους τουρίστες παντού και στο σπίτι μας και στο Ποσίδι το γεμίζουμε όλο με τουρίστες και παντού. Πόσο είναι? Θα δεχτούμε έναν πληθυσμό από εκεί πέρα. Ποιο είναι λοιπόν το κοινό αυτών των δύο στοιχείων? Έχουν όρια. Περιορίζονται από τα στενά γεωγραφικά όρια της χώρας. Η λέξη κλειδί λοιπόν εδώ είναι ο περιορισμός. Περιορίζονται. Έχουν όριο. Έχουν ταβάνι. Για να κάνουμε λοιπόν εμείς κάτι πιο έξυπνο. Ας αφαιρέσουμε το ταβάνι. Και τι βλέπουμε? Πλέον δεν έχουμε όριο. Sky is the limit που λένε. Και ποιο είναι αυτό που δεν έχει όρια? Είναι η γνώση. Και ειδικότερα η αξιοποίηση της γνώσης. Η αξιοποίηση της γνώσης, λοιπόν, δεν έχει όρια στο κέρδος που μπορεί να μας φέρει και στην ανταμοιβή. Είτε αυτή είναι δόξα, είτε αυτή είναι χρήμα, είτε αυτή είναι οτιδήποτε άλλο θέλει κάποιος. Άρα, η μεγαλύτερη παραγωγική μηχανή της χώρας δεν είναι κάτι από τα προηγούμενα. Είναι η γνώση. Και ειδικότερα το ανθρώπινο δυναμικό της. Φέρτε μου έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό φοιτητή από οποιοδήποτε πανεπιστήμιο του κόσμου. Σας το λέω εκ πείρας. Και βάλτε το να συγκριθεί με κάποιον από εσάς που τελειώνει. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει, ή το καλύτερο που θα έχει να κάνει, είναι να φύγει ξανά πίσω. Τότε λοιπόν, όταν τα αντιληφθήκαμε όλα αυτά, δημιουργήσαμε την ένταση. Μια εταιρεία, στο high-tech εταιρεία, στον χώρο του simulation software. Βάλαμε υψηλούς στόχους. Το πρώτο που πετύχαμε είναι ότι δημιουργήσαμε ένα λογισμικό, τον Sinus. Στην αρχή μας είπανε, μα καλά, πού πάτε? Υπάρχει τόσος ανταγωνισμός, τεράστιες εταιρείες στον χώρο, 15 χρόνια, 20 χρόνια ιστορία, καθεμία. Πού πας? Η απάντηση έρχεται με το πρώτο μας προϊόν. Είναι 10 φορές ταχύτερο σε συγκεκριμένα προβλήματα από τον ανταγωνισμό σήμερα. Οι στόχοι μας για το επόμενο διάστημα, μέχρι το 2020. Ένα, να έχουμε το γρηγορότερο λογισμικό solver στον πλανήτη. Δύο, να γίνουμε ηγέτες στο χώρο του cloud simulation. Θα τα ακούσετε να παίζει πολύ. Και τρίτον, να κάνουμε revolution στο CAD design. Δεν μπορώ να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή.
Αλλά αφήνω τη φαντασία σας και το sky's the limit που λέμε. Φιλόδοξοι στόχοι. Πολύ υψηλοί. Κάποιοι θα πούνε υπερβολικά φιλόδοξοι. Σωστά. Τους απαντώ αυτό που είπα και πριν. Σωστά. Εάν θέσουμε όρια. Εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Επειδή δεν μου αρέσει βέβαια η λέξη προκλητική, θα κρατήσω την αγγλική λέξη και θα πω η στόχη μας είναι challenging. Υπάρχει από πίσω ένα challenge. Και αυτό το challenge δεν μπορούμε όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε να τα πετύχουμε μόνοι μας. Θα χρειαστούμε τους καλύτερους. Θα χρειαστούμε μάλλον πολύ καλούς. Θα χρειαστούμε υπερβολικά καλούς. Θα χρειαστούμε τους καλύτερους ηλεκτρολόγους στον κόσμο. Δηλαδή θα χρειαστούμε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την διαδραστική παρουσίαση με το παρελθόν και με το μέλλον. Υπήρξε μία ερώτηση προηγουμένως, μπορείτε να απαντήσετε αν θέλετε τώρα. Να μου την θυμίσετε. Μπορείτε να επαναλάβετε την ερώτηση. Μάλλον απαντήθηκε. Συγγνώμη, μήπως αυτόν τον πήραμε μαζί πίσω στον χρόνο και τον ξεχάσαμε. Είναι εδώ. Ναι, ναι. Α, είσαι. Αυτό που ρώτησα και τον συναδελφό σας πριν ήταν να μας πείτε κάτι συγκεκριμένο. Okay, είδαμε την πορεία σας, τελειώσετε το πτυχίο σας, πήρατε το διδακτορικό. Από εκεί και μετά, πώς φτάσατε να έχετε μια τέτοια εταιρεία, ποιοι είναι οι πελάτες σας, πώς τους βρήκατε, ποιο ήταν το πρώτο σας αρχικό κεφάλαιο, δηλαδή κάποια συγκεκριμένα νούμερα και κάποια συγκεκριμένα βήματα που ακολουθήσατε. Ευχαριστώ. Ωραία, πολύ καλή ερώτηση. Να ρωτήσω εγώ όμως κάτι άλλο. Τους οργανωτές, απαντήσω τώρα ή θα απαντήσουμε στο τέλος αυτές τις ερωτήσεις. Τώρα θα απαντήσουμε. Τώρα θα απαντήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, να τα πιάσουμε ένα-ένα. Πώς ξεκινήσαμε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε και περάσαμε από αρκετά σκαμπανεβάσματα. Δηλαδή, ξεκινήσαμε με μια αρχική ομάδα, η ομάδα αυτή άλλαξε, μετά ξανάλλαξε και μετά ξανάλλαξε. Και φτάσαμε στην ομάδα που είμαστε σήμερα. Περάσαμε από πολλές δυσκολίες και γραφειοκρατικές εδώ στην Ελλάδα, αλλά και δυσκολίες καθημερινές. Δηλαδή, την ώρα. Μπορώ να θυμηθώ πολλές στιγμές που να προσπαθούμε να σπάσουμε την οθόνη ή το τραπέζι, επειδή υπήρχε κάποιο bug στο κώδικα και δεν μπορούσε να βγει. Ή ξενύχτια γιατί υπήρχε ένα λάθος που δεν μπορούσαμε να το βρούμε. Αυτά είναι τα δύο στάδια. Γενικώς χρειάζεται, όταν κάνεις κάτι τέτοιο, πολύ γερό στο μάχη. Κάτι άλλο που χρειάζεται όμως και είναι απαραίτητο, είναι να βάζεις υψηλούς στόχους. Να έχεις, αυτό που είπα και πριν, αυτό που τόνισα, να μην βάζεις όρια. Εάν βάλεις όρια, αν πεις εγώ έχω στόχο να πάω εκεί, θα φτάσεις εδώ. Αν πεις όμως εγώ θέλω να φτάσω εκεί 20 χρόνια παρακάτω, θέλω να είμαι εκεί, να είμαι ο leader, τότε ναι, μπορεί να φτάσεις να είσαι. Όσον αφορά τώρα, το επόμενο σκέλος ήταν οι πελάτες. Λοιπόν, μάλλον πάμε στο αρχικό κεφάλαιο. Αρχικά ξεκινήσαμε με κεφάλαιο μηδενικό. Βρήκαμε κάποιους μικρούς επενδυτές που βάλανε ένα πρώτο ποσό και ουσιαστικά αυτοτροφοδοτούσαμε την εταιρεία. Το οποίο το κάναμε μέχρι σχεδόν πριν λίγους μήνες. Πολύ μεγάλη προσπάθεια όσον αφορά το software και διπλάσια, ίσως και τριπλάσια προσπάθεια για να βρεις τους πελάτες. Αυτή τη στιγμή έχουμε 4 πελάτες ακαδημαϊκούς και ένα μεγάλο partnership με μια εταιρεία στον Καναδά, από την οποία στους επόμενους μήνες το λογισμικό μας θα προσφέρεται μέσα από μια cloud πλατφόρμα που έχουν στην database τη δικιά τους. Για να τους βρούμε αυτούς, το βασικότερο που κάναμε ήταν να βγούμε αυτό που λέμε έξω από το καβούκι. Δηλαδή, αυτό που λένε ότι κάθομαι στον καράζ να πτήσω και έρχεται κάποιος με αγοράζει, αυτό είναι λάθος. Δεν ισχύει. Για να μπορέσει να σταθεί σήμερα, χρειάζεται μια τεράστια προσπάθεια εξωστρέφειας. Έχουμε επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό και συνεχίζουμε να επενδύουμε επίσης. Αυτό που έχω να σας συμβουλέψω είναι, το είπε και λίγο ο Μανώλης, μιλήστε αν έχετε μια ιδέα. Καταρχάς, μην φοβάστε να σας την κλέψουν. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εντάξει, όλοι έχουμε ιδέες. Το θέμα είναι ποιος θα την υλοποιήσει. Αλλά αυτά μπορούμε να το πούμε και στη συνέχεια. Το βασικότερο όμως, αν έχετε μια ιδέα, μιλήστε με πελάτες. Είναι 99% σίγουρο ότι η ιδέα που θα έχετε, μέσα, μιλώντας με τους πελάτες, θα διαφοροποιηθεί. Τότε θα καταλάβετε καλύτερα τι θέλει ο πελάτης και τότε θα μπορέσετε να του το δώσετε.
Ελπίζω να σε κάλυψα. Ευχαριστούμε λοιπόν και πάλι.